προσωπική ταγή σήμερα, η οποία αφορά την ερμηνεία της απόφασης. Δεν μιλάμε για το εάν ισχύει ο κόστος ασφαλιστικών. Το ότι ισχύει ο κόστος ασφαλιστικών το έχει παραδεχτεί και ο Δήμος στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι 87-24 φέτος, στην οποία αναφέρει ότι η απόφαση ισχύει μέχρι ανάκληση της μεταρρύθμισης και ζητάει από την νομική υπηρεσία να προχωρήσει σε αίτηση ανάκληση μεταρρύθμισης. Αυτή η αποφάση ελήφθη, φυσικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, διότι αποφασίσανε ότι είναι πιο απλό να αρχίσουν να κόβουν μέσα στον Αύγουστο χωρίς να τους ενδιαφέρει η απόφαση του δικαστηρίου. Γι' αυτό προκαλέσαμε τη δίκη σήμερα για την ερμηνεία της απόφασης. Η πρόεδρος ήθελε να ενημερωθεί γενικότερα για το θέμα. Έχουμε προσκομίσει όλα τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν, μεταξύ των οποίων και το εδώ και χρόνια εγκεκριμένο πολυοδομικό σχέδιο, την κυκλοφοριακή μελέτη του Μασταμπά, που προβλέπει μονοδρομήσεις, φάρμα πεζοδρομίου και την ένταξη των υφιστάμενων δέντρων, το οποίο η κυρία Φραγκούλη ισχυρίστηκε ότι δεν το γνωρίζει. Αυτά. Την Δευτέρα θα βγει η απόφαση λόγω φόρτου εργασίας του Προέδρου. Μέχρι την Δευτέρα δεσμεύτηκε ο δικηγόρος, ο συνάδελφος του Δήμου, κ. Καρνίκης, και ο αδερφός αντιδήμαρχος, ο κ. Γιαννιτάκης, που ήταν παρόντες, ότι δεν θα προβούσε καμία κοπή. Θα πείσουμε μέσα από το κέντρο και να μην έρθουμε. Οπότε και τη Δευτέρα θα περιμένουμε την απόφαση της προσωρινής διαταγής. Ωραία. Τι έγγραφα σας ζητήθηκε να καταθέσετε? Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ερμηνεία της, ο λόγος για τον οποίο τα ασφαλιστικά ισχύουν, και μας ζητήθηκε να ικανοποιήσουμε, να προσκομίσουμε και έγγραφα για το ανεφορτήμα τα δέντρα. Τις τεχνικές μελέτες από το Δήμο ζητήθηκε η σύμβαση με τον εργολάβο, ζητήθηκαν ό,τι έγγραφα είχαμε και να προσφέρουμε την υπόθεση. Θα δούμε τώρα τη Δευτέρα τι θα προσπαθεί το δικαστήριο. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να ξανακόψουμε τίποτα από τα δέντρα αυτά και όλα όσο περιλαμβάνονται στις άδειες κλίμακας, οι οποίες και αυτές θα προσβληθούν αναλόγως στα νομόλογα δικαστήρια. Άρα τη Δευτέρα επανεξετάζεται η υπόθεση? Όχι, τη Δευτέρα δεν επανεξετάζεται η υπόθεση. Τη Δευτέρα θα εκδοθεί προσωρινή διαταγή επί της αίτησης ερμηνείας που έχουμε καταθέσει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σταματήσουμε τη σκοπή αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος.